Λοιπόν, εδώ είμαστε για να καλημερίσουμε τον κύριο Βασίλη Γονόμου από τη Νέα Δημοκρατία. Καλημέρα σας. Τον κύριο Κώστα Μπάρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα, κύριε Μπάρκα. Καλημέρα. Και τον κύριο Δελή, Γιάννη Δελή από τον Κομμουνιστικό Κόμμα. Καλημέρα σε όλους. Καλή σας μέρα. Η δημοσκόπηση, παρά το γεγονός ότι φαίνεται, κύριε, που δείξαμε χθες στο Open, κύριε Γονόμου, παρά το γεγονός ότι διατηρεί ένα μεγάλο προβάδισμα η Νέα Δημοκρατία, έχει ορισμένους δείκτες δυσαρέσκειας έντονης μάλιστα για την κυβέρνηση. Το 63,9% αξιολογεί αρνητικά ή σίγουρα αρνητικά την πορεία της κυβέρνησης μέχρι τώρα. Πάει κάτι στραβά. Κοιτάξτε, καταρχάς η μεγάλη εικόνα είναι ότι υπάρχει μια τελική επιδοκιμασία. Και στην, πέρα υπάρχει και μια αποδυνάμωση αντιπολίτευση, βέβαια, που μπορεί να είναι και αυτό ένας παράγοντας. Ίσως να είναι και αυτό. Αλλά παρά τα αυτά, ένα 38% όταν έχει περάσει ένα τρίμηνο εφιαλτικό, με τρομερές δυσκολίες, με τον κόσμο ταλαιπωρημένο από τις πυρκαγιές και μετά τις πλημμύρες, ειδικά στη Θεσσαλία. Και συνεχίζεται όμως. Τώρα βάζει τους ελεύθερους επαγγελματίες. Υπάρχουν αντιδράσεις. Άλλο πράγμα αυτό. Άλλο πράγμα, λέω, μαζί είναι. Άλλο πράγμα. Πυρκαγιά είναι γι' αυτό. Μεγάλη, μην πω, πολιτική. Κοιτάξτε, είναι μια προσέγγιση όπου θεωρώ ότι ο μέσος νους λέει ότι πρέπει λίγο αυτό το μεγάλο ζήτημα της φοροδιαφυγής να το αντιμετωπίσουμε. Με κεφαλικό ξέρετε, φόρο, λέει η αντιπολίτευση. Ξέρετε, προσέξτε τώρα. Αυτές τώρα είναι οι συζητήσεις οι οποίες δεν έχουν αξία που κάνει η αντιπολίτευση. Γιατί ενώ λέμε ότι υπάρχει το πρόβλημα, κάνουμε, λέμε κουβέντες στον το αέρα. Δεν το προσεγγίζουν το πρόβλημα. Η κυβέρνηση, έχετε και παίρνει το κόστος και το, έχει το θάρρος και το κόστος και λέει πρέπει να βρούμε μια φόρμουλα όπου όλοι μας να πατάμε στέρεα. Δηλαδή, τι να λέμε, ότι δεν γίνεται να. Και εγώ δικηγόρος είμαι, αλλά δεν γίνεται να έχω 10.000 εισόδημα όταν έχω γραφείο, όταν έχω μια συγκεκριμένη ζωή. Αν. Λέω, και λέω για τους δικηγόρους, γιατί υπάρχει αντίδραση. Υπάρχει αντίδραση από τους δικηγόρους. Δεν λέω ότι είναι όλη η αντίδραση λάθος. Πρέπει να το δούμε πλέον το πλαίσιο ακριβώς, αλλά πρέπει να δει και ο ελεύθερος επαγγελματίας συνολικά ότι δεν μπορεί να δηλώνει ένα εισόδημα όταν έχει, είπα, το επίπεδο της ζωής του είναι. Ναι, αλλά αυτό το επίπεδο δεν μπορούσε να το ελέγξει αντί να πάει σε όλους και να βάλει ένα κεφαλικό φόρο. Να πει, να ελέγξω τον οικονόμου που είναι δικηγόρος, που είναι παλιός, που έχει τόσα γραφεία, που έχει εκείνο που έχει τ' άλλο και να τον φορολογήσω. Ο άλλος, ο κακομοίρης που έχει ένα γραφειάκι που δεν έχει πληρώσει και τον νίκη. Είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται πολλά χρόνια. Εγώ για να πω την αλήθεια, η έννοια του τεκμηρίου και του. Να. Αυτό είναι μια οριζόντια όντως πολιτική, την οποία την έχουμε δει και στο παρελθόν. Αποδίδει, προβλέπονται 870 εκατομμύρια να είναι τα εσόδα από αυτή την υπόθεση, τα οποία φαίνεται ότι υπάρχουν στη μαύρη οικονομία και προσπαθείς να τα τραβήξεις στην επίσημη, γιατί άμα τα τραβήξεις. Αλλά μαύρη ξεμαύρη, όταν είναι τεκμήριο, το εισπράττεις. Ναι, μετά από μαύρο γίνεται λευκό. Ναι, εμφανίζεται. Δεν ξέρεις αν είναι μαύρη. Αν εμφανιστούν αυτά τα χρήματα, στο λαό θα πάνε πάλι πίσω. Θα πάνε σε μισθούς, θα πάνε σε συντάξεις, θα πάνε στην υγεία, στην παιδεία. Όμως λέω το εξής, ότι ίσως χρειάζεται και μια πιο καλή επεξεργασία και πιο σοβαρή επεξεργασία και άλλων μεθόδων που όπως είπατε εδώ να δούμε και την να κάθε περίπτωση. Να και με άλλο τρόπο. Και με άλλο τρόπο πιο. Και η Αμερική δείχνει ίσως μηνύματα. Έσοδα-έξοδα. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Εντάξει, αυτός είναι ένας τρόπος. Να εκπίπτουν οι αποδείξεις στους γιατρούς, στους δικηγόρους, στους μηχανικούς, στους υδραυλικούς. Αυτά. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Μάλιστα. Κύριε Μπάρκα, ελάτε. Να ρωτήσω και χάζετε για τη δημοσκοπήση. Θα πείτε και γι' αυτό. Βλέπω ότι εδώ το 70% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι μετά, διαφωνεί με την έως τώρα στάση του κυρίου Κασελάκη, λέει ότι χειροτερεύει η κατάσταση στην πορεία του ΣΥΡΙΖΑ και στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ αυτό είναι στο 50%. Γιατί το ρωτώ. Φαίνεται σαν να είστε ένα διχασμένο κόμμα. Στα δύο. Φαίνεται, προκύπτει και από τις δηλώσεις. Δεν νομίζω ότι φαίνεται απλά. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι το λέει μόνο ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Προκύπτει και από τις δηλώσεις των στελεχών. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι και. Θα πω αυτό που είπα και για τις προηγούμενες δημοσκόπησεις. Πάλι καλά που είμαστε εκεί. Με την έννοια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παρά τα προβλήματα που έχει, γιατί έχει πολλά προβλήματα, τα οποία ξεκινάνε από την ήττα του Μαΐου-Ιουνίου, την έξοδο του Άλεξη Τσίπρα από την Προεδρία του κόμματος, την εκλογή νέου Προέδρου μέσα από μια δύσκολη διαδικασία, φαίνεται ότι δημοσκοπικά είμαστε ακόμα αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κατεβάσουμε τα όποια όπλα έχουν σηκώσει μέσα στο ιστορικό του κόμματος, γιατί αυτό συμβαίνει. Και οι δύο πλευρές. Και οι δύο πλευρές, ναι.
και οι δύο πλευρές πρέπει να το κάνουν αυτό και να πάμε παρακάτω και να δώσουμε τη μάχη υπέρ της κοινωνίας. Δηλαδή, άρα να μην γίνουν διαγραφές. Εγώ θα σας έλεγα ότι θα δείξει μεγαλείο ο Στέφανος Κασέλ. Πρώτα πρέπει όλοι να αναγνωρίσουμε το αποτέλεσμα της εκλογής νέου Προέδρου. Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προεδρική Συμμαχία, είναι ο Στέφανος Κασελάκης. Αυτό έγινε μέσα από μια εκλογική διαδικασία με τη συμμετοχή 160.000 σχεδόν ανθρώπων. Άρα... Με διάφανο τρόπο. Απολύτως διάφανο. Τι είναι. Γιατί βγαίνουν και λένε τα τρόλ βοήθησαν τον κύριο Κασελάκη. Θα το απαντήσω και αυτό. Όχι, το λέω για να προσθέσω στο διάφανο. Κοιτάξτε, η διαφάνεια έχει να κάνει με τη διαδικασία. Ωραία. Η διαδικασία, οι εκλογές δηλαδή, γίνανε με κάλπη ήταν καθαρές. Έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό. Κανένα νομίζω. Κανένα μα δηλαδή. Λοιπόν, τώρα. Λέτε θα, ότι να αποδεχτούμε το μεγαλείο, τον πρόεδρο. Να αποδεχτούμε τον πρόεδρο και ο πρόεδρος θα πρέπει να δώσει πρώτος την τάση και να πάμε όλοι μαζί παρακάτω, γιατί στόχος μας είναι να αναδείξουμε τις προτάσεις μας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και θα έρθει και στο φορολογικό, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία και να κάνουμε πάλι πλειοψηφική δύναμη τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός είναι ο στόχος μας. Άρα καλείτε τον κύριο Κασελάκη να κάνει ένα βήμα. Δεν καλώ, γιατί δεν είμαι σε κανένα όργανο. Η άποψή σας εννοώ. Ακούστε, εγώ δεν είμαι σε κανένα όργανο. Είμαι απλό μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είμαι ούτε στην Κεντρική Επιτροπή και άρα ούτε στην Πολιτική Γραμματεία. Είμαι βουλευτής τώρα. Εντάξει, αλλά δεν είμαι σε όργανα. Τα κόμματα έχουν όργανα που αποφασίζουν, είναι αποφασιστικά. Λέω όμως ως απλό μέλος του κόμματος, θεωρώ ότι και ο Στέφανος Κασελάκης, νομίζω ότι το έδειξαν κάποιες κινήσεις του, λεγόμενά του, και από την πλευρά αυτό που ενδεχομένως είπανε πράγματα για τον ίδιο, θεωρώ ότι μπορούμε πλέον να πάμε ενιαία παρακάτω. Πάμε για το φορολογικό. Για τα τρόλ και μετά πάμε στο φορολογικό. Ναι. Γιατί ο κύριος Σκουρλέτης, είναι βαρύ αυτό για το ιστορικό κόμματος να λέγεται. Ναι. Πρώην γραμματέας και ο Σκουρλέτης, δεν το λέει οποιοδήποτε. Και νομίζω θα καταφύγει και στην αστυνομία. Αν δεν έχει πάει το ηλεκτρονικό έγκλημα. Μιλάει για συγκεκριμένα πρόσωπα και συγκεκριμένες καταστάσεις και χειρισμό τώρα κεντρικά το κόμμα. Ακούστε. Οργανιζόμενοι κάνουν δολοφονίες χαρακτήρων. Ακούστε. Δύο πράγματα. Πρώτον, ο Πάνος Κουρλέτης έχει δικαίωμα να προσφύγει στο ηλεκτρονικό έγκλημα, όπως όλοι μας, όλοι οι Έλληνες πολίτες. Προσέφυγε. Ναι, okay. Και καλό θα ήταν να βγάζουμε, να διεκδικούμε να βγαίνουν συμπεράσματα από αυτό. Ένα. Δύο. Ο ΣΥΡΙΖΑ ποτέ δεν χρησιμοποίησε τέτοιου είδους σχήματα, τέτοιου είδους πράγματα. Δηλαδή, αυτό που λέμε μαύρο διαδίκτυο, δεν το χρησιμοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκουρλέτης. Εγώ δεν ξέρω, λοιπόν, απαντάω για αυτά που εγώ ξέρω, δεν ξέρω ο ΣΥΡΙΖΑ να έχει χρησιμοποιήσει τέτοιο μηχανισμό. Εσείς γράφετε επώνυμα στο διαδίκτυο. Δεν σας διέκοψα, κύριε Οικονόμου. Αλλά οι υπόλοιποι γράφουν ανώνυμα. Υπάρχουν στο διαδίκτυο τέτοιου είδους μηχανισμοί. Βεβαίως και υπάρχουν, κυρίως στην πλατφόρμα του Twitter. Εκεί γίνεται ο κακός χαμός και μάλλον εκεί για αυτούς τους λογαριασμούς θα προσφύγει ο Πάνος Κουρλέτης. Και έχει δικαίωμα να το κάνει. Γιατί όντως γράφονται ανακρίβειες, γράφονται ψέματα. Θέλετε να πούμε ένα ψέμα που γράφηκε? Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ χρωστάει. Είναι ένα κόμμα πτωχευμένο και χρωστάει. Το διαβάσατε? Το διάβασα. Δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ. Το διάβασα και αυτό και το είπα και στον αέρα. Το είπανε δημοσιογράφοι αυτό? Όχι, είναι η απάντηση. Όχι. Όμως, μηχανισμός ο οποίος πρόσκειται στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το πιο απλό που είπε. Ο κύριος Σκουρλέτης, καλά λέτε και λέτε για τους άλλους. Το διοχετεύει. Ο Σκουρλέτης λέει ότι ήταν γύρω από τον Τσίπρα ένας δημοσιογράφος που είχε 50 τρόλ. Πληροφορία που δολοφονούσε χαρακτήρα και χρωστάει χρήματα. Δεν ισχύει. Εμείς από εδώ το είπαμε ότι δεν είναι. Την ίδια στιγμή που η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 400.000 ευρώ. Εδώ δολοφονούν χαρακτήρες, κύριε Μπαγκά. Το θέμα είναι τα λεφτά στους ΣΥΡΙΖΑ. Μηχανισμοί. Μην ψάχνετε τα άλλα. Μια καλή αυτή τη στιγμή ο Σκουρλέτης πηγαίνοντας στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Όχι. Ο Πάνος Κουρλέτης. Μα λέει για το ΣΥΡΙΖΑ. Λέει ότι, ότι αυτοί υποστηρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ και ότι διακινούνταν γύρω από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην πρόεδρο. Αυτό λέει και ο Σκουρλέτης. Είναι πολύ βαρύ. Εγώ λοιπόν λέω αυτό που ξέρω. Ξέρω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε τέτοιο μηχανισμό. Δεν χρησιμοποιούσε τέτοιο μηχανισμό. Θα τα μάθετε. Ναι. Έχει δικαίωμα ο Πάνος Κουρλέτης να προσφύγει στο ηλεκτρονικό έγκλημα? Προφανώς και έχει, όπως κάθε Έλληνας πολίτης. Ζημιά κάνει σε αυτή τη διαδικασία τώρα που άνοιξε ο Σκουρλέτης. Εγώ... Το είπε ο κύριος Τσίπρας νωρίτερα, όχι ο Αλέξης, ο Γιώργος Τσίπρας. Ότι κάνει ζημιά. Εγώ λέω ότι θα πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να ανασυνταχθεί, το είπα και πριν. Να μπουν τα όπλα μέσα στα θηκάρια και να πάμε παρακάτω για να γίνουμε πάλι πλειοψηφική δύναμη. Πέστε μας για τους ελεύθερους επαγγελματίες, για να πάμε στον κύριο Δέντη. Η Νέα Δημοκρατία προφανώς δεν τοποθετήθηκε προεκλογικά με βάση αυτά που κάνει τώρα. Δεν είπε δηλαδή ότι θα βάλει κεφαλικό φόρο σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και επειδή κάνει και μια κουβέντα για τους δικηγόρους ο κ. Οικονόμου και επειδή εγώ το ζω στην οικογένειά μου. Ξέρετε, οι δικηγόροι
η πλειοψηφία των δικηγόρων δεν είναι αυτό το πράγμα. Δεν βγάζουν, είναι παιδιά, νέα παιδιά, τα οποία δουλεύουν σε μεγάλο δικηγόρους, μεγάλα δικηγορικά γραφεία και πληρώνονται με 700 ευρώ, με 750 ευρώ. Και επειδή προέρχεστε από το δικαστικό ρεπορτάζ, φαντάζομαι τους ξέρετε αυτούς τους ανθρώπους. Αυτοί οι άνθρωποι... Ξέρω και τους άλλους που δεν κόβουν, που κρύβουν. Βεβαίως. Αυτούς να τους βρούμε. Αυτούς λοιπόν να τους βρούμε. Δεν μπορεί όμως να φορολογούμε. Με βουντού. Δεν μπορούμε όμως να φορολογούμε. Κάντε βουντού, κύριε οικονόμα, αφού είστε ικανός για αυτό. Πώς θα τους βρούμε, πώς. Δεν μπορεί λοιπόν να φορολογούμε έτσι νέους επαγγελματίες. Ποιος είναι ο λόγος. 100% στα 10%. Βεβαίως. Αυτό δεν είναι λαϊκισμό, να το λέω καθόλου. Και μάλιστα, επειδή το ανακαλύψατε τώρα. Το είχαμε το είχατε πει, το ξέρω. Βεβαίως. Και το είχαμε πει και προεκλογικά. Το είχατε πει. Ότι εμείς για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μετά τη δήλωση Κατρούγκαλου το είχατε για πει. Για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Όχι, από την αρχή. Απλά δεν, δεν είχε αναδειχθεί. Πράγματι. Από την πρώτη στιγμή είχαμε πει 10.000 αφορολόγητο και για τους αγρότες και για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Γιατί εμείς θεωρούμε ότι αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Τι κάνει, κάνει αναδιανομή εργασιακών πλούτου. Δηλαδή, τη δουλειά που θα κάνει ένας μικρός δικηγόρος ο οποίος βγάζει 10.000 ευρώ. Θέλει να τη μεταφέρει στο μεγάλο δικηγόρο, ο οποίος βγάζει 1.000.000 ευρώ. Αλλά δεν τον ικανοποιεί το 1.000.000 ευρώ και θέλει να πάρει και τα λεφτά του μικρού δικηγόρου. Ελάτε, κύριε του νέου δικηγόρου. Ελάτε. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Και νομίζω. Τελειώνει ο κύριος Μπάρκας. Είναι ευγενής ο κύριος Μπάρκας. Δεν είμαι. Είναι αλήθεια, εμείς τον ρωτήσαμε. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το δουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, τους στόχους της Νέας Δημοκρατίας. Ανεβαίνει το κουκουέ σταθερά, βλέπουμε. Ναι. Νομίζω ότι όλοι βλέπουν ότι αποτυπώνεται μια ανωδική τάση του κόμματος. Θεωρείτε ότι μπορεί να είστε και τρίτο κόμμα. Και στις δημοσκοπήσεις. Μην είναι δεύτερο. Αυτό. Μην είναι δεύτερο, κύριε Μπλέτα. Εμείς έχουμε σκοπό αυτήν την ανωδική τάση να την ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο. Αυτή όμως η ανωδική τάση του κόμματος, κύριε Στάθη, αποτυπώθηκε και στις βουλευτικές εκλογές, στις διπλές, αποτυπώθηκε και στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές. Και αν θέλετε, είναι το επιστέγασμα, είναι το αποτέλεσμα μάλλον μιας κοπιόδους προσπάθειας που κάνει το κόμμα, όχι μονάχα μέσα στη Βουλή, όπου τοποθετείται με σοβαρότητα για όλα τα ζητήματα, καταθέτοντας προτάσεις και ασκώντας μια ουσιαστική κριτική στην κυβερνητική πολιτική και όχι μονάχα για το θέαμα, αλλά και στο ίδιο το κίνημα, το εργατικό, το λαϊκό κίνημα, οργανώνοντας κινητοποιήσεις, αγώνες. Νομίζω ότι το ΚΚΕ είναι η ψυχή αυτή τη στιγμή των κινητοποιήσεων που γίνονται ενάντια στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Όχι μονάχα στη Γάζα, γιατί τα φώτα πέφτουν στη Γάζα, αλλά και στη Δυτική. Πραγματικά, βλέπω, διαβάζω στο ριζοσπάστη, είναι κεντρικό θέμα το Παλαιστινιακό φυσικά, κάθε είναι, μέρα είναι, σχεδόν. Είναι ζήτημα. Νομίζω το θέμα των αυτοαπασχολούμενων, των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι καυτό θέμα και το έχει και η εφημερίδα, το έχει και το κόμμενο. Αγώνες που αποτυπώνεται, κύριε Φρεμεντίτη, θα συμπλήρωνα εγώ και στις κινητοποιήσεις που γίνονται για να γλιτώσει ένας κόσμος τα σπίτια του από τους πληστηριασμούς, από τα φαντς. Κάθε μέρα το γίνονται. Το είδαμε το πρωί. Ναι. Ωραία. Και όπως είπατε κι εσείς. Ελεύθερους επαγγελματίες. Από τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπου αυτό. Κοιτάξτε, αυτό συνιστά μια βασική πλευρά της αντιλαϊκής πολιτικής μαζί με την ακρίβεια, μαζί με τους χαμηλούς μισθούς. Όταν οι κυβερνήσεις έχουν αποφασίσει να εξαιρέσουν από τη φορολογία τους εφοπλιστές, δίνοντάς τους αυτά τα φορολογικά προνόμια ακόμα και στο Σύνταγμα. Όλες οι κυβερνήσεις, όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Όταν έχεις αποφασίσει να εξαιρέσεις τους τραπεζίτες με τον περιβόητο αναβαλλόμενο φόρο, ποιος δεν θα ήθελε, ποιος επιχειρηματίας, ποιος ελεύθερος επαγγελματίας δεν θα ήθελε τον αναβαλλόμενο φόρο. Και εσείς νομίζω, όλοι μας θα θέλαμε. Όταν έχεις αποφασίσει να εξαιρέσεις τους λεγόμενους στρατηγικούς επενδυτές, παραχωρώντας τους για 12 χρόνια φορολογική ασυλία, όταν έχεις εξαιρέσει μεγάλες επιχειρήσεις, δίνοντάς τους ένα σωρό προνόμια, πού θα την αναζητήσεις τη φοροδιαφυγή, κύριε Στάθη? Θα την αναζητήσεις στη Μαρίδα. Στους μικρούς, στους ελεύθερους, στους αυταπασχολούμενους, ελεύθερους. Δεν πρέπει όμως και ελεύθερους, εκεί. Εγώ λέω σε όλα. Το ζήτημα, και είναι, όμως, το ζήτημα είναι από πού ξεκινάς και σε κάθε περίπτωση από πού ξεκινάς, γιατί εκείνοι βγαίνουν από το κάδρο, βγαίνουν από τη συζήτηση και ασχολούμαστε μονάχα με τα λεγόμενα μικρά ψάρια. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία. Το 90% αυτών, κάπου 90 δισεκατομμύρια είναι, τα χρωστάνε καμιά σαρανταριά χιλιάδες μετά. Είναι ανίσπρακτα, δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ. Και είναι ανίσπρακτα. Και γι' αυτά δεν μιλάει κανείς. Αυτό λέμε λοιπόν, έχει ταξική διάσταση αυτή η πολιτική. Χτυπάει, πηγαίνει κατευθείαν στους μικρούς και ιδιαίτερα τους μικρούς, τους αυταπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες. Εμείς λέμε να έχουν όλοι ένα αφορολόγητο.
να πάμε το 12.000 ευρώ να είναι το αφορολόγητο από το οποίο να ξεκινάει. Θα μου βάλετε κάποιος ένα στόχο για τις ευρωεκλογές πάνω από 10%. Τι να σας πω, δεν συνηθίζουμε να βάζουμε αριθμητικούς στόχους. Και πώς θα μαζευτεί το χρήμα για να πληρωθούν οι μισθοί. Να πάτε, κύριε οικονόμου, δεν αφορολογείτε. Να πάτε να φορολογήσετε τους εφοπλιστές. Τους εφοπλιστές σκέφτεστε να τους φορολογήσετε. Έχει βγει ο κ. Μαρτυρογιάννης και έχει πει ότι βγάλαμε τόσα λεφτά που δεν το περιμέναμε. Δεν πήγατε εκεί. Ξέρετε, κύριε οικονόμου, και εσείς όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εσείς όπως. Ένας 4,5 χρόνια εσείς το βρήκατε το δρόμο τώρα. Και παγκαλώσετε και υπουργό σε κυβέρνηση που δεν έβαλε. Οι εφοπλιστές φορολογούνταν εθελοντικά. Ποιος δεν θα ήθελε να φορολογηθεί μια ωραία ατμόσφαιρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε την καλημέρα μας σε όλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Δεν μιλάω, δεν κατάλαβα κύριε οικονομητή. Όλοι μιλάτε, όλοι θα μιλάτε. Όχι, αλλά λέω τώρα δεν. Να είστε καλά. Επίσης, να είστε καλά. Ευχαριστούμε όλους.